τι ετοιμάζεται τώρα εδώ, έλεγα. Και μετά ερχόντουσαν τα κορίτσια για γνωριμία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Χωρίς βουλή, χωρίς θεό, σαν βασιλιάς, σαν χαιρεμό θεμάτων. Εγώ δεν μπορώ να κοιμάμαι πολύ άνετα όταν υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα. Και το πιο εξοργιστικό πράγμα είναι ότι την ίδια εμείς πετάμε, την ίδια εμείς, στιγμή εμείς πετάμε τα φαγητά μας. Και είμαστε ο μόνος λαός που έχει, το μόνο σύστημα πολιτισμού που έχει ιερολογήσει την έρηδα. Γιατί η έρηδα υπάρχει παντού, ο καυγάς. Αλλά όλα τα συστήματα του κόσμου προσπάθησαν να πούνε ότι ο καυγάς είναι κακό πράγμα και επομένως πρέπει να νικήσει το καλό ή το κακό και να σταματήσει ο καυγάς. Γιατί εμείς είμαστε το μόνο σύστημα του πολιτισμού στον πλανήτη που είπε ότι πρώτον, ότι ό,τι και να κάνεις την έρηδα δεν μπορείς να την γλιτώσεις. Ένας από τους συμφοιτητές μου στο διδακτορικό ήταν ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της Τανζανία και μου έλεγε ότι στη Σουαχίλη, στη γλώσσα που μιλούν οι Τανζανοί, υπάρχει μία παροιμία που λέει ότι αυτός είναι πλούσιος σαν Έλληνας. Και δεν εννοούν βέβαια τον Ωνάση. Όταν λένε πλούσιος, εννοούν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρίσματα, ευφυής, ικανός. Εννοούν τον Οδυσσέα. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς την πίεση. Χωρίς την πολιτική κάποια στιγμή θα μπορώ να υπάρξω, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά χωρίς την πίεση ποτέ. Είδα κάτι συνταρακτικό στον πλανήτη που το λέω από τότε στις ξεναγήσεις μου. Όταν έφυγαν οι Σέρβοι από την πατρίδα τους, η οποία αλώθηκε, όταν άλλαξαν πατρίδα, είδα κάτι που μου θύμισε τους ανάσπαστους, δηλαδή τους ξεριζωμένους που ήταν πολλές φορές οι Έλληνες. Είδα τους Σέρβους να ανοίγουν τάφους και να τους κάβουν 5 μέτρα βάθος για να πάρουν τα λείψανα των δικών τους ανθρώπων και να τους πάνε μαζί τους στη νέα πατρίδα. Λοιπόν, την πατρίδα και το κάστρο του ο καθένας το κουβαλάει μαζί του. Η πληροφορική έχει στο κέντρο τον άνθρωπο πάλι. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο στη βιομηχανική περίοδο. Δεν ήταν στο κέντρο ο άνθρωπος, ήταν η μηχανή. Στην πληροφορική τώρα, στο κέντρο ξαναέρχεται ο άνθρωπος. Είναι ένα στοιχείο που εμείς οι Έλληνες θα έπρεπε να του είχαμε δώσει περισσότερη σημασία. Σχεδόν του μαυλάς να σου βγάλει κάτι. Του δίνεις μια ενέργεια και αυτό ανταποκρίνεται και σε αυτή την ανταπόκριση, ας πούμε, εσύ κοιτάς να πιάσεις την πιο καλή, την πιο επιθυμητή κατ' εσέ, κατά το δοκούν, ας πούμε, και κατά την αισθητική σου άποψη και κατά τη φιλοσοφική σου και κατά την καθαρά προσωπική σου, ας πούμε, να πιάσεις αυτό το οποίο θα κάνει αυτό το πρόσωπο και να εκφραστεί έτσι ώστε να βγάλει κάτι από αυτό το οποίο της ουσίας, ας πούμε, είναι ο άνθρωπος. Ένα βλέμμα μυστήριο, μια κίνηση, ένα κάτι, ένα τρεμούλιασμα, μια παράξενη στάση, ας πούμε. Αλλά κυρίως το βλέμμα είναι αυτό το οποίο βγάζει αυτό το οποίο στην ουσία είμαστε. Το κράτος πρόνοια έχει περιορισμένες δυνατότητες. Και το κράτος πρόνοια όχι της Ελλάδας, αλλά όλων των χωρών. Όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσονται οι κοινωνίες, μέσα στο καπιταλιστικό πια πλαίσιο που έχει εδρεωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, το κράτος πρόνοιας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν και αν θέλετε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και τα εξειδικευμένα προβλήματα που προκύπτουν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Και στην Αγγλία οι μη κερδοσκοπικοί φορείς δεν αισθάνονται σαν ζητιάνοι, ότι οι ανάγκες τους δεν είναι πολλαπλάσιες αυτών που μπορούν να πάρουν αρχικά. Όμως μιλάμε για αυτές τις σχέσεις συνεργασίας, τα partnerships, που δίνουν 1 εκατομμύριο λίρες σε ένα μη κερδοσκοπικό φορέα. Ότι όπως είναι έτσι το σύστημα, δεν σε βοηθάει να γίνεις συγγραφέας, να βγάλεις την ψυχή σου, σε βοηθάει να μάθεις να γράφεις τεχνοκρατικές εκθέσεις. Μπράβο. Όταν ήμουν στην 6η τάξη, στη Μάνη, στο δημοτικό, κινδύνευα να χάσω, να μείνω στην ίδια τάξη, γιατί αντί να πηγαίνω στο σχολείο, πήγαινα στη θάλασσα. Δεν πήγαινα, δεν μ' άρεσε. Επινάσερ πια, όπου εθνικοποιούνται και τα ελληνικά εργοστάσια και ελληνικές επιχειρήσεις, οι Έλληνες δεν έχουν σοβαρό λόγο για να παραμείνουν στην Αίγυπτο.
Και βέβαια μέχρι την δεκαετία του 60-70 οι Έλληνες της Αιγύπτου επανακάμπτουν στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους όμως έναν τρομερό πολιτισμό και μια τρομερή ιστορία. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, απλώς πρέπει να επιλέξεις να μην κάνεις ορισμένα πράγματα. Αν αποφασίσεις ότι 2-3 πράγματα στη ζωή σου, τα οποία είναι εμφανέστατα ότι δεν πρέπει να τα κάνεις, αποκτάς άλλη σχέση με τα πράγματα. Στην ουσία τι αναζητάς? Λίγες στιγμές χαράς, ευτυχίας. Και είναι και παρηγορία για να περάσεις αυτή τη ζωή όσο γίνεται, όχι αναγκαστικά με γνώση, αλλά γιατί είναι λίγο περίεργη η έννοια της γνώσης, αλλά να μην ζεις τυχαία. Αρχίσαμε με το προσωπικό παραμύθι του καθενός, δηλαδή αν ο μπαμπάς σας ήταν βασιλιάς και η μαμά σας βασίλισσα και εσείς ήσασταν ο πρίγκιπας ή η πριγκίπισσα. Πώς είναι το παλάτι σας, αν είναι ένα σιωπηλό παλάτι, αν είναι ένα θορυβόδες παλάτι, αν υπάρχουν υπηρέτες με δίσκους που να κουβαλούν. Προχωρώντας και προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς εξελίξεις, το παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να βγάζουμε εξειδικευμένο προσωπικό από τα σχολιά μας για να μπορεί να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ας πούμε, στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι ακριβώς η διαφορετικότητα του Έλληνα πολίτη, και αυτή είναι και η απάντηση, αν το θέλετε, στην κακώς εννοούμενη παγκοσμιοποίηση, η διαφορετικότητα του Έλληνα πολίτη θα διατηρηθεί μόνον εάν κρατήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και η ιστορία είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μας. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας. Τον κόσμο τον οποίο φέρνουμε εμείς, είτε επιχειρηματικά, είτε τους καλούμε στην Ελλάδα να έρθουν να δουν 5 πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τις εταιρείες μας. Και οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν 2-3 μέρες στην Ελλάδα, και όταν τους ξεναγείς και τους πηγαίνεις στα διάφορα σημεία, αυτούς μπορείς και τους κάνεις μια τελείως διαφορετική ξενάγεση, ας το πούμε. Και αυτοί βλέπουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Αλλά ο τρίτος ο οποίος θα έρθει με ένα group ή θα πάει σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο τον έχουν κλεισμένο από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, αυτός δεν θα δει πολλά πράγματα. Όποιος δεν ξέρει να δίνει, δεν ξέρει να χαίρεται. Είναι μια ρίση του πρόεδρου του Λέανδρου του Φωκά και ουσιαστικά η νοοτροπία της εταιρείας κινήθηκε γύρω από αυτό το πλαίσιο. 200 χρόνια σχεδόν τώρα ζούμε με ψευδεστήσεις. Ότι είμαστε απευθείας απόγονοι των αρχαίων και δεν ξέρουμε λέξη αρχαία ελληνικά. Ούτε μια φράση από τον Αριστοτέλη δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Αυτό είναι ένα εθνικιστικό ιδεολόγημα για να νιώθουμε σπουδαίοι. Μια βαλκανική επαρχία. Και από την άλλη μεριά, όποιος μιλήσει για μια ελληνικότητα η οποία έχει σήμερα στις σημερινές συνθήκες ζωής, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να έχει λόγο ετερότητας, πρόταση. Αμέσως του μπαίνει η ρετσινιά ότι είναι Ελληνάρας.